Λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ροές των προσφύγων παύλα μεταναστών των τελευταίων ετών και ειδικά του τελευταίου τριών μηνών περίπου, η Περιφερειακή Αρχή αποφάσισε να βάλει το πρόβλημα του προσφυγικού στην πρώτη θέση των προβλημάτων του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό και η τοποθέτηση Αντιπεριφερειάρχη Μεταναστευτικής Κρίσης. Παρά τη δική μας θέληση όμως ως Περιφερειακή Αρχή, δεν μπορούμε να δώσουμε άμεσες λύσεις, διότι πρώτον δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο και δεύτερον το προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό είναι πρόβλημα πανελλαδικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Δυστυχώς έχουμε απέναντί μας ένα Τούρκο αρχηγό, για μένα ηγέτη, ο οποίος με οικονομικά κατά βάση κριτήρια ανοίγει και κλείνει τις στρόφιγγες και αποστέλει χιλιάδες κόσμου που ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη. Άνθρωποι που ονειρεύονται ένα καλύτερο κόσμο και τους βοηθάμε όσο είναι αυτό ανθρώπινο, αλλά δημιουργούν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Η κατάσταση είναι αλεξέλεκτη, διότι οι υποδομές των ΚΙΤ ξεπερνούν τη δυναμικότητά τους, με συνέπεια την αγανάκτηση και την εκδήλωση βιαιοτήτων εντός των δομών. Πρόσφατα αποτελέσματα βλέπουμε στη Μόρια και στη Σάμμο. Οι πρόσφυγες παύλα μετανάστες έχουν απόλυτο δίκιο, όμως απόλυτο δίκιο έχουμε και εμείς, ως κάτοικοι των ακριτικών αυτών νησιών, που βλέπουμε μέρα με τη μέρα η κατάσταση να επιδεινώνεται χωρίς κανένας από τους αρμόδιους να δίνει λύσεις. Στον ένα μήνα περίπου και κάτι της εκλογής μας, κάναμε αλλεπάλληλες επαφές, οι οποίες όμως ήταν σχεδόν άκαπτες, γιατί δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο από συμφόρησης των δομών. Ούτε υπήρξε ορατή διαφορά και αλλαγή πολιτικής από αυτό. Υποσχέσεις δόθηκαν και δίνονται αρκετές, για τις οποίες έχουμε επιφυλάξεις αν θα εφαρμοστούν. Φύλαξη θαλασσίων συνόρων, μεταφορά μεταναστών στην Ενδοχώρα, αλλαγή νομικού πλαισίου για το άσυλο κτλ. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να αναφέρω έτσι τη διαδικασία που ακολουθείτε όταν εισέρχονται οι παράνομοι μετανάστες. Γίνεται μια δικογραφία από το Λιμεναρχείο, η οποία πηγαίνει στον εισαγγελέα και τίθεται στο αρχείο. Στη συνέχεια, οι πρόσφυγες παύλα μετανάστες μεταφέρονται στο ΚΙΤ, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου γίνεται καταγραφή στοιχείων και αποτυπωμάτων. Παράλληλα υποβάλλεται το αίτημα ασύλου, μετά όμως από 10, τουλάχιστον 10 μέρες. Όταν λοιπόν υποβληθεί αυτό το αίτημα ασύλου, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι ευάλωτες ομάδες, οι οποίες κρίνονται από τους αρμόδιους γιατρούς και λοιπούς επιστήμονες των ΚΙΤ και για τους οποίους χορηγείται δελτίο ετώντος ασύλου άνευ γεωγραφικού προσδιορισμού. Στην πράξη δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από τα νησιά. Τώρα η εξέταση του ασύλου γίνεται στο λιγότερο που μπορεί να γίνει τουλάχιστον από ένα χρόνο. Οι μη ευάλωτες ομάδες παραμένουν εδώ. Μια συνέντευξη το λιγότερο σε 3 μήνες και εάν ληφθεί αρνητική απόφαση προσφεύγουν σε δευτεροβάθμια επιτροπή. Ελάχιστος χρόνος εκδίκασης, τουλάχιστον 1 έτος. Απορριπτική προσφυγή, υποβολή έθεσης ή ένσταση στο διοικητικό εφετείο, στο οποίο η απόφαση, με ξενοδικηγόρους έχουμε, να διαψεύσουν, κρατάει 4 με 5 χρόνια. Και παραπάνω πολύ φορές. Ωραία. Λοιπόν, άρα μέχρι να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, οι μετανάστες πρόσφυγες εγκλωβίζονται στα διάφορα ΚΙΤ των νησιών. Συνοψίζοντας, ένας μετανάστης πρόσφυγας που έρχεται παράνομα στη χώρα και δεν ανήκει σε ευάλωτες ομάδες, θέλει τουλάχιστον 1 με 5 χρόνια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αίτησης ασύλου. Άρα όλοι αυτοί συσσωρεύονται στα διάφορα ΚΙΤ των νησιών μας και με εμάς θεατές και ανήμπορους να τους βοηθήσουμε, δεν μπορούμε να περάσουμε στην Ευρώπη. Εμείς τώρα, σαν Περιφερειακή Αρχή, αποφασίσαμε ομόφωνα με τους δημάρχους των νησιών και προτείναμε 7 σημεία στην κυβέρνηση, δηλαδή την αλλαγή διαδικασίας του ασύλου, την απόρριψη της δημιουργίας οποιασδήποτε νέας μονάδας στα νησιά μας,
τη διασπορά των προσφύγων σε όλη την επικράτεια, την άμεση μεταφορά των υφιστάμενων κιτ εκτός αστικών δομών, την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων, τον έλεγχο των ΜΚΟ και την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού στους φορείς που άμεσα εμπλέκονται, λιμενικό, αστυνομία, υπηρεσίες ασύλου κτλ. Τελειώνοντας, καλό όλος μαζί και του καθένα χωριστά να βοηθήσει την προσπάθειά μας να αποσυμφορήσουμε τα νησιά μας. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις οποιοσδήποτε προτάσεις έχετε, μήπως και καταφέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα νησιά μας. Δεν νομίζω ότι εδώ χωρούν προσωπικές, πολιτικές και αντιπαλότητες.